Είμαστε σήμερα εδώ στο Σάμο για να δούμε από κοντά τις δομές και τα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι τα λόγια περισσεύουν. Η Κύπρος είναι καλά γνωστό ότι αντιμετωπίζει τα ίδια και χειρότερα προβλήματα. Καταγράφουμε δυστυχώς μια ανεπιθύμητη για μας πρωτιά στον ευρωπαϊκό χώρο. Είμαστε η χώρα που για τέταρτη συνεχή χρονιά έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αφήξεων και αιτήσεων ασύλου και αντιμετωπίζουμε τεράστιες δυσκολίες. Όμως, ανάλογες δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζει και η ακριβική Σάμος, τους οποίους αδελφούς Σαμιώτες καταλαβαίνουμε απόλυτα, γιατί βιώνουμε και εμείς από το ίδιο μετερίζει το πρόβλημα και συμμερίζουμε απόλυτα τις δηλώσεις του Δημάρχου και την θέση της Δημοτικής Αρχής της Σάμου, ότι είναι η ώρα που θα πρέπει κάποιοι οι οποίοι εκ του ασφαλούς κάνουν κριτικές για τον τρόπο διαχείρισης του μεταναστευτικού να εγγύψουν στο πρόβλημα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, να αντιληφθούν την διαφορά των χωρών πρώτης γραμμής και ιδιαίτερα μικρών νησιών όπως είναι η Σάμος, όπως είναι η Κύπρος και να έρθουν αρρωγή στο πρόβλημα με ουσιαστικές παρεμβάσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στον ευρωπαϊκό χώρο για την συγκρότηση μιας ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου θα τελεσφορήσει κάποια στιγμή, γιατί η Ευρώπη το έχει ανάγκη. Αλλά το έχει ανάγκη νοουμένου ότι αυτή η πολιτική θα διέπεται από συγκεκριμένες αρχές. Η αρχή της ίσης κατανομής των βαρών μεταξύ των χωρών μελών, της αλληλεγγύης, της περιβόητης πλέον αλληλεγγύης, δεν μπορεί να παραμένει σύνθημα. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ανάγκη από πραγματική αλληλεγγύη και όχι αλληλεγγύη στα χαρτιά.